στην εορτή των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. 8 ενδεκάτου. Λέγω γάρι μην, ότι χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Έτσι ο Χριστός μας λέει, ότι χαρά γίνεται, πανηγύρι γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους του Θεού, όταν δουν να μετανοεί ένας χριστιανός και να αφήνει τη ζωή της αμαρτίας. Γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει η Εκκλησία μας, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, το σώμα δηλαδή, αλλά είναι και αυτό που δεν φαίνεται. Και αυτό είναι η ψυχή μας. Και την ψυχή τη φροντίζουν ο Θεός και οι άγγελοι Του. Όταν βαπτιστήκαμε, ο καθένας από μας πήρε ως φύλακα της ζωής του ένα άγγελο. Γι' αυτό όταν ο Σατανάς προσπαθήσει να μας μπλέξει στα δίχτυα της αμαρτίας, ο φύλαξ άγγελός μας μας οδηγεί στο σωστό δρόμο, μας δείχνει τον δρόμο της ευσεβίας. Μας διώχνει από το δρόμο της ασεβίας, της πλάνης, της αμαρτίας. Ο φύλαξ άγγελός μας μας προστατεύει, όπως βεβαίως μας προστατεύουν και οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλ, τον οποίον τη σύναξη εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Οι Άγιοι αυτοί αρχάγγελοι μας καθοδηγούν στην ορθή πίστη του Χριστού. Όπως δηλαδή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, την ώρα που ο αιωσφόρος έπεφτε εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, είπε «στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», για να μην πέσει στην υπερηφάνεια κανένα άλλο από τα 9 υπόλοιπα τάγματα των αγγέλων, έτσι και εμείς να προσέχουμε να μην πέφτουμε με τη θέλησή μας στην αμαρτία. «Είδον τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα», λέει ο Κύριος. Γι' αυτό ας προσέχουμε να μην είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι, αλλά ταπεινοί. Ποιο είναι όμως το έργο των αγγέλων? Οι άγγελοι είναι οι υπηρέτες του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Όπως λέει η Γραφή, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. «Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου, κύκλο των φοβουμένων αυτών», λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άγγελοι φώτιζαν τους προφήτες να πούν αυτά που είπαν, τις προφητείες τους δηλαδή. Δεν έχουμε όμως μόνο στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης αγγελικές εμφανίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Τέτοιες έχουμε και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Πριν γεννηθεί ο Κύριος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον ύπνο του Ιωσήφ, λέγοντάς του να πάρει υπό την προστασία του την Παναγία. Ο ίδιος αρχάγγελος εμφανίστηκε στον Ιωσήφ, λέγοντάς του να φύγει στην Αίγυπτο για να γλιτώσει από το μαχαίρι του Ηρώδη τον Χριστό. Νωρίτερα, ο αρχάγγελος Γαβρίλ εμφανίστηκε στην Παναγία στο σπίτι της στη Ναζαρέτ και της ανήγγελε ότι θα γίνει μητέρα του Ιδίου του Θεού. Πιο νωρίτερα, ο ίδιος αρχάγγελος εμφανίζεται την ώρα του θυμιάματος στον πατέρα του Αγίου Ιωάννου, στον Ζαχαρία, και του είπε ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα τεκνοποιήσει. Αυτά είναι ορισμένα από τα παραδείγματα εμφανίσεων αγγέλων στην Αγία Γραφή. Οι άγγελοι είναι φύλακες των χριστιανών, είναι όμως και της Ελλάδος. Η Ελλάς δεν στηρίχθηκε ποτέ σε ανθρώπους, μόνο στο Θεό και στους αγγέλους του. Γι' αυτό σήμερα εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβειών των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων να χαρίζει σε όλους μας πίστη, μετάνοια, να μας έχει στολισμένους με αρετές για να κερδίσουμε όλοι από κοινού την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι που πηγή ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει «Άγγελος εστίν ουσία νοερά, αϊκίνητος, αυτεξούσιος, ασώματος, Θεό λειτουργούσα, κατά χάριν εν τη φύση το αθάνατον ηλιφυΐα». Επομένως είναι πνεύματα άειλα, ουράνια, ασώματα και αθάνατα. Γι' αυτό και ονομάζονται και ουράνιες και ασώματες δυνάμεις. Και συνεχίζει ότι είναι αϊκίνητοι, αυτεξούσιοι, κατά χάριν εν τη φύση το αθάνατον ηλιφώτες. Επίσης οι άγγελοι είναι φύσης λογική, νοεράτε και αυτεξούσιος. Αθάνατος ου φύση αλλά χάριτη, ου περιορίζεται υπό τυχόν και θυρών και κλήθρων και σφραγίδων. Ότε δε εσύν εν το ουρανό, ου και εσύν εν τη γη,
και εις την υγιήν υπό του Θεού αποστελόμενη, ουκ εν απομένωση το ουρανό. Από το βιβλίο Εμφανίσεις και Θαύμα των Αγγέλων Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Όσοι άγγελοι δεν ακολούθησαν τον νεοσφόρο στην πτώση του, έλαβαν το χάρισμα της τελείας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό. Και πότε το έλαβαν? Όταν έγινε η ενανθρώπιση του Θεού και έμαθαν έμπρακτα το δρόμο που οδηγεί στην ομοίωση του Θεού, που δεν είναι η έπαρση αλλά η ταπείνωση. Και κυρίως μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, έγιναν από δυσκίνητοι στο κακό, ακίνητοι όχι στη φύση αλλά χάριτοι του μόνου αγαθού. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ακινησία τους αυτή στο κακό και η στερέωσή τους στην αρετή δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το αυτεξούσιό τους, αλλά ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εξαγιάζεται. Τώρα δηλαδή διαφέρουν από τους δαίμονες μόνο στην αγαθή προαίρεση, στην αγαθή βούληση και στην υπακοή τους προς τον Θεό. Η γνωστική τους ικανότητα και η δύναμη των αγγέλων είναι μεγάλες και πολύ ανώτερες από όλους μαζί τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να αγγίζουν την παντοδυναμία του Θεού, όπου μπροστά στην παγνωσία του Θεού είναι μηδαμινή. Οι άγγελοι δεν έχουν φύλο, γιατί η φύση τους είναι πνευματική. Δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή ή ανάπαυση και δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι, κατά χάριν. Είναι ταχύτατοι στις κινήσεις τους, αλλά όχι και πανταχού παρόντες. Δεν περιορίζονται από τείχους, πόρτες κλπ. Τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Όταν είναι στον ουρανό, δεν είναι στη γη. Και όταν είναι στη γη, δεν είναι στον ουρανό. Να πούμε επίσης ότι οι άγγελοι διαιρούνται σε τρεις ιεραρχικές τάξεις. 1. Σεραφείμ, χερουβείμ, θρόνοι. 2. Κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες. 3. Αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι. www.ichthys.gr